συνήθως από ό,τι μαθαίνω τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μεταφέρει, όπως λέμε, τα εκλογικά τους δικαιώματα να ψηφίζουν εκεί στον τόπο διαμονής τους, είναι ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι που θέλουν να διατηρήσουν δεσμούς με την Κρήτη και λένε: δεν τα μεταφέρω τα δικαιώματά μου. Εγώ θα κατέβω στο νησί, θα κατέβω στην πατρίδα, θα κατέβω στην Κρήτη προκειμένου να ψηφίσω. Λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα το έχουμε. Θεοδώρα, δώσε το σύνθημα. Είμαστε έτοιμοι. Στέλιος Αλιγιζάκης, πρόεδρος Συλλόγου Κρητών στην Ιμαθία, Βέρεια, στην καρδιά της Βέρειας θα πάμε. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Τι γίνεται, είστε πώς καλά. Είστε. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Εδώ, στην, μακριά από την πατρίδα μας, αλλά η ψυχή μας είναι πάντα κοντά, πάντα μαζί σας. Για πείτε μας, το ρεπορτάζ λέει τώρα ότι εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι Κρητικοί, εκτός Κρήτης, υπόλοιπες περιοχές Ελλάδας που ετοιμάζονται, που έχουν ετοιμάσει τις βαλίτσες, προκειμένου να κατέβουν την επόμενη εβδομάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Εκεί στην περιοχή σας συμβαίνει. Μία από τα ίδια, έτσι ακριβώς. Αρκετές οικογένειες ετοιμάζονται να κατεβούν κάτω. Κυρίως βέβαια οι μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που είπα πριν, βέβαια. Ναι, οι μεγαλύτερες ηλικίες κυρίως, δηλαδή οι γονείς μας, ας πούμε, έχουν αφήσει τα δικαιώματά τους κάτω, είτε λόγω κάποιων συναισθηματικών δεσμών, είτε λόγω ότι έχουν μια ευκαιρία να πάνε να δουν τα πατρικά τους, να πάνε να δουν τους φίλους τους, τους συντέχνους τους κτλ. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις πολιτικές για να, να τις εκπληρώσουν κάτω. Βέβαια, όπως και να έχει, είναι μια ευκαιρία να επισκεφτείς την πατρίδα σου. Έτσι. Και ειδικά άμα θα γίνουν και δεύτερες εκλογές. Πολλοί θα το δουν σαν μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να μην φύγουν καθόλου μετά, να περιμένουν αυτό τον 1,5 μήνα πόσο είναι και να κάτσουν εκεί, να καθίσουν εδώ στην Κρήτη. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, όχι ότι το θέλανε. Σωστό. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το πόθο, σε αυτή την αγάπη που έχουν και σε αυτή την προσμονή διαχρονικά των Κρητικών, πώς και πώς εκλογικές αναμετρήσεις περιμένουν και ένας λόγος είναι βασικός λόγος. Να κατέβουν στην Κρήτη και να περάσουν ένα τριήμερο, ένα διήμερο εδώ στην πατρίδα τους και κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Και παλιά δεν υπήρχε αποχή, βέβαια. Δεν υπήρχε ότι μεταφέρω το εκλογικό μου δικαίωμα. Είτε ήταν κάποιος 20άρης, είτε ήταν 60άρης, είτε ήταν 80άρης. Δύσκολα να μεταφέρει κάποιος εκλογικό δικαίωμα στον τόπο διαμονής. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σας λέω ότι κυρίως οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι που μετακομίζουν. Και πάνε για να ψηφίσουμε. Το κλίμα εκεί στις τάξεις του Συλλόγου Κρητών ποιο είναι, για πείτε μας, εισερχόμαστε και στο καλοκαίρι. Ναι. Φαντάζομαι όχι όσο αφορά τις εκλογές, όσο αφορά τα υπόλοιπα δρόμενα μας εννοείται. Ναι, βέβαια, πάμε να μας πείτε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις μας, μάλλον τις υποχρεώσεις μας μεταφορευτικά και με όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε στις 15 Ιουνίου περίπου. Έχουμε οργανώσει μία εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης στο τέλος του μήνα με μια ημερίδα που θα κάνουμε εδώ πέρα. Και στις 12 Ιουλίου κάνουμε μια μεγάλη συναυλία σε ένα μεγάλο θέατρο στη Βέρεια, 12 Ιουλίου, Τετάρτη, με τον Μιχάλη Τζουγανάκη. Παίρνουμε. Οπότε και κλείνει ο κύκλος του καλοκαιριού. Είχαμε ξανασυνδεθεί, τα είχαμε ξαναπεί και είχαμε μείνει και στην αγάπη εκεί των ντόπιων στο Σύλλογο Κρητών και στη στήριξη που διαχρονικά σας παρέχει εκεί η τοπική κοινωνία. Και πώς είναι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν το σύλλογο, να μάθουν κριτικούς χορούς και να συμμετέχουν έτσι και στη δραστηριότητά σας. Πραγματικά ένα σύλλογος που τον αγαπάει η τοπική κοινωνία εκεί στην περιοχή. Και μας αγαπάει, αλλά θα πω κάτι που το είχα ξαναπεί. Μεγάλη βάση δίνουν στο σύλλογό μας οι μη κριτικοί, οι φίλοι της Κρήτης. Δηλαδή, ναι, μεν είναι οι 140 οικογένειες κριτικών οι οποίοι στηρίζουν το σύλλογο και συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες, αλλά είναι και οι φίλοι της Κρήτης που είναι πάρα πολλοί και πραγματικά δείχνουν, μου θυμίζουν ας πούμε τους φιλέλληνες τότε στα παλιά τα χρόνια που βοηθούσαν την Ελλάδα από μακριά. Δηλαδή δείχνουν ένα πάθος και για τις δραστηριότητες και για την παράδοση και γενικά για την κουλτούρα της Κρήτης μας. Η επόμενη γενιά νέα παιδιά έχετε στάξει του συλλόγου για να πάρει τη σκυτάλη και να βεβαίως συνεχίσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε και το παιδικό χορευτικό που μεγάλο ποσοστό είναι κριτικόπουλα, δηλαδή είναι τα παιδιά μας. Εγώ, ας πούμε, έχω τρία. Μέσα στο συμβούλιο, το συμβούλιο που είμαστε 9 άτομα, τα παιδιά μας, ας πούμε, είναι περίπου 14-15. Οπότε υπάρχει το νέο αίμα για να συνεχίσει παραπίσω. Και εμείς τους φυτεύουμε το μικρόβιο. Φυτεύουμε το μικρόβιο. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, να φυτέψουμε το μικρόβιο. Και από εκεί και πέρα,
έχουμε κάνει το χρέος μας, ας πούμε. Πότε θα κατέβετε, καλοκαίρι θα κατέβετε εσείς προσωπικά, ε? Καλοκαίρι. Ιούλιο-Αύγουστο, δύο μήνες ήταν η οικογένεια κάτω. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι λόγω της δουλειάς. Τόπος καταγωγής, θυμίστε μας. Μαραθοκεφάλα, Κολυμπαρίου, Χανίων. Οπότε στέλνει και χαιρετισμούς εδώ μέσα από την Crete TV. Βεβαίως, σε όλη την Crete, από άκρη σε άκρη. Κύριε Αλυγιζάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Λοιπόν,